Αποκτά εικόνες και από τις δύο χώρες και καμιά φορά μας λέγατε, κυρία Δαβέτα, προηγουμένως στην συνεννόηση που κάναμε πριν βγούμε στον αέρα, ότι σοκαριστήκατε από τη διαφορά των θεμάτων που απασχολούν τη μία χώρα και την άλλη. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, ας πούμε, στην Γαλλία παίζεται όλη η καρδιά των αλλαγών στην Ευρώπη. Δηλαδή, η αλλαγή στάσης απέναντι στο αυτό που λέω, ονομάζουμε πολιτικό Ισλάμ, απέναντι στην ριζοσπαστικοποίηση των Ισλαμιστών, ξύπνησαν επιτέλους οι Ευρωπαίοι και πρώτα απ' όλα οι Γάλλοι και καταλαβαίνουν ότι έχουμε πόλεμο και ότι αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε με την κατάργηση του κράτους του ISIS, του Ισλαμικού κράτους. Εδώ πέρα έχουμε πόλεμο ο οποίος είναι ανορθόδοξος πόλεμος και ο οποίος έχει να κάνει με έναν, αν θέλετε, έναν αφανή τεράστιο στρατό, με την έννοια ότι ο οποιοσδήποτε... Μήπως μπορείτε, κύριε Δαβέτα, να καθίσετε λίγο πιο σε ένα σημείο που να πιάνει λίγο καλύτερα, γιατί κάνει μικρές διακοπές. Καλά. Εδώ είμαι καλά. Ναι. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι εδώ πέρα νομίσανε κάποιοι ότι με το να νικηθεί το Ισλαμικό κράτος στη Συρία, στο Ιράκ και τα λοιπά, έλυξε το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι δεν έχει λήξει καθόλου και ότι έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο. Ο φανατισμός είναι πάντα φασιστική συμπεριφορά. Είναι κάτι πιο σκληρό από το φασιστικό, γιατί θα σας πω κάτι. Ο φασισμός ήταν οργανωμένος σε κράτος και μετά από εκεί πήγε και σε άλλα μέρη, αλλά δεν είχε ποτέ αυτού την λεγόμενη επιταγή. Όχ, πάλι χάλασε ο ήχος και πρέπει να λίγο καλύτερα πάλι. Μα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν μετακινούμε. Τώρα είναι λοιπόν, καλύτερα. Ξαναπείτε την τελευταία φράση. Έλεγα το εξής, ότι η διαφορά του φασισμού και του θρησκευτικού φανατισμού είναι, κατά την καθέβαια και τα δύο, είναι ότι στο φασισμό έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία, τραγική, δολοφονική, ό,τι θέλετε, αλλά δεν υπάρχει αυτή η διασπορά που υπάρχει στους άλλους, οι οποίοι φανατικοί, ο θρησκευτικός φανατισμός οδηγεί και μετατρέπει τον καθένα σε στρατιώτη μέσα από μια δικιά του εσωτερική ηθική επιταγή. Εν δυνάμει σε μια βόμβα δηλαδή. Ναι, καθένας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει μια μικρή οργάνωση. Πόσο χρονών ήταν ο δολοφόνος του καθηγητή στη Γαλλία? 18 χρονών, και ενώ δεν είχε καταστοιχεία να έρθει, μπήκε με αυτή τη λογική του ασύλου που δώσανε για όσους ήταν Τσετσένοι και φύγανε από τη Ρωσία για να μην γυρίσουν πίσω και τιμωρηθούν από το ρωσικό κράτος. Τσετσένος ήταν αυτός δηλαδή? Βέβαια, Τσετσένος, με αυτούς τις σκληρές, όπως ξέρουμε, οι Τσετσένοι έχουν παράδοση, είναι του Καυκάσου λαοί και έχουν παράδοση στις μάχες. Έτσι, είναι πολύ κοντά στους Μογγόλους, έχουν μια σκληρή μάχη. Αλλά πριν από αυτόν, δύο εβδομάδες πριν, υπάρξει ένα προειδοποιητικό χτύπημα με έναν νεαρό Πακιστανό, ο οποίος χτύπησε δύο, εκ των οποίων ο ένας είναι τιμωθάνατος, ακριβώς μπροστά στα γραφεία του Τσάρλι Εμπτό, στα πλαίσια της ανάμνησης για αυτή την πράξη, δηλαδή υπέρ της τρομοκρατίας. Και αυτός ο Πακιστανός δεν ήταν 17 χρονών, είχε δηλωθεί με τα ασυνόδευτα παιδιά, είχε περάσει στη Γαλλία ως ασυνόδευτο παιδί και αποδείχτηκε ότι και ασυνόδευτο δεν ήταν και 25 χρονών ήταν. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα ταυτοποίησης των προσώπων ως προς την ηλικία, ως προς την εθνικότητά τους, ως προς πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα στα πλαίσια μιας γενικής αντίληψης περί ασύλου και μιας γενικής αντίληψης ιδεολογίας του ανθρωπισμού, να φέρνουμε μέσα μας τις ενδυνάμει βόμβες, ειδικά στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν από μόνοι τους. Δεν ήταν ανάγκη, δεν του είπε κάποιος κάντο αυτό, και μόνο το ότι ανέβασε ένας πατέρας, ιδεολόγος, φανατικός, τη φωτογραφία του καθηγητή στο Facebook λέγοντας «αυτός είναι που ανέβασε τις καρικατούρες του Μωάμεθ», και μόνο αυτό είναι, θεωρείται φάτβα, δηλαδή κάλεσμα προς εκτέλεση. Φάτβα. Βέβαια, φάτβα. Έτσι, η φάτβα δεν είναι ανάγκη να τη δώσει ένας ιερωμένος επίσημα, όπως έκανε παλιότερα ο Χωμεϊνί με τους σατανικούς στίχους που έκανε ο Ράζντι. Φάτβα θεωρείται κάθε τι
οποιοδήποτε υποδείξει κάποιον ο οποίος έκανε κάτι βέβαιο εναντίον, όπως θεωρούν αυτοί, του Ισλάμ. Πάμε δηλαδή σε αντιλήψεις του τύπου σύγκρουση πολιτισμών. Όχι πάμε, ζούμε. Είμαστε σε πόλεμο. Αυτό προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, στα πλαίσια μιας ανοχικής αντίληψης. Μάλιστα σας καλώ και στους τηλεθεατές να διαβάσουν και στους ακροατές να διαβάσουν σήμερα το σημερινό μου άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο, όπου μιλάω για μια, το άρθρο, το κεντρικό άρθρο μάλιστα της εφημερίδας, μιλάω για ένοχη ανοχή. Δηλαδή, στα πλαίσια μιας γενικότερης ανθρωπιστικής αντίληψης, την οποία συμφωνώ, την οποία υιοθετώ. Αλλά εδώ πέρα έχουμε κατάργηση της λογικής σύμβασης μεταξύ των ανθρώπων. Τι λέει αυτή η αντίληψη? Θα είμαστε ανεκτικοί μέχρι που το κακό θα σβήσει από μόνο του, θα εκτονωθεί. Εδώ βλέπουμε ότι περνάνε τα χρόνια, αυτό που ονομάζουμε κακό, δηλαδή τι ονομάζουμε κακό, να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου στο όνομα μιας θρησκευτικής αντίληψης, δεν είναι πολιτισμένη αντίληψη, αυτό ονομάζουμε κακό. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν υποχωρεί, αλλά αυξάνεται όλο και περισσότερο μέσα από το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, επιτρέποντας να διεισδύσουν πρόσωπα και καταστάσεις οι οποίες είναι φοβερά επικίνδυνες για όλους εμάς που είμαστε απλοί άνθρωποι, που δεν είμαστε της εξουσίας. Και πώς μπορεί να λυθεί κατά τη γνώμη σας αυτό? Τα μέτρα που προτείνει, που πρότεινε ο Μακρόν από χτες, είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή, τι είπε ο Μακρόν χτες, δεν το παρακολούθησα. Μείωση του μεταναστευτικού, έλεγχο σκληρό απελάσεις, κλείσιμο των θρησκευτικών οργανώσεων οι οποίες δεν έχουν δηλώσει, ας το πούμε, δείγματα δημοκρατίας απέναντι στην αυτό που ονομάζουμε γαλλική δημοκρατία και στον ανθρωπισμό, στον διαφωτισμό και σε όλες αυτές τις αρχές οι οποίες έχουν θεμελιώσει και πάνω στο οποίο έχουν θεμελιωθεί οι σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Και η ελληνική ανάμεσα σε αυτές, γιατί πάνω στη Γαλλική Επανάσταση, στις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης θεμελιώθηκε ο πολιτισμός. Βεβαίως. Μην ξεχνάτε τον Καποδίστρια και όλους αυτούς, πάνω εκεί στηρίχτηκαν. Αλλά και η Γαλλική Επανάσταση στηρίχθηκε πάνω στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή ο διαχωρισμός κράτους, εκκλησίας και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά έχουν γίνει από τον Πλάτωνα, στην πολιτεία. Ναι. Από εκεί πήρανε και τα εφαρμόσαν. Άρα έχουμε μια αμοιβαία κατάσταση και η Ελλάδα στηρίζει. Ναι, αλλά τα σύγχρονα ενισχύθηκαν από εκεί, από αυτό. Τη Γαλλική Επανάσταση. Βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει, καταλάβαμε λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε. Και ο Μακρόν είπε αυτό, έτσι. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά έδωσε εντολή στον Πρωθυπουργό, στον Ζαν Καστέξ, να κλείσει το μεγάλο μοσκέ του Παντάν. Παντάν είναι μια περιοχή κοντά στο Παρίσι, το οποίο έχει τους περισσότερους, αν θέλετε, active, δραστηριοποιημένους Ισλαμιστές. Το κλείσε το μοσκέ αυτό. Για ξέρω για πόσο καιρό. Ή αν είναι οριστικό. Μοσκέ τι είναι? Δηλαδή είναι το μοσκέ, συγγνώμη, το λέω γαλλικά, το τέμενος. Α. Τόπος λατρείας. Ναι. Περνάμε δηλαδή σε μια επίθεση και βέβαια με φοβερή ισχυροποίηση της αστυνομίας. Και έχουμε εκκλήσεις από τους διανοουμένους, αυτό το είναι εντυπωσιακό, να προστατευτεί και να ενισχυθεί η γαλλική αστυνομία, η οποία έχει δύσκολο έργο. Από τους διανοούμενους. Ναι, να προστατευτεί η γαλλική αστυνομία, γιατί έχουν δύσκολο έργο. Ανακοινώσεις, η μία την άλλη, έχει δύσκολο έργο η αστυνομία. Προσπαθεί να ανακαλύψει κάποιον ο οποίος σκέφτεται πια ότι θα βάλει βόμβα ή ότι θα σκοτώσει με το μαχαίρι. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι αυτό πια κι αν είναι. Δεν μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Μιλάμε το εκπροθέσεως, διότι ένα ψηρικά 18 χρονών δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτός ξαφνικά κάποια ωραία στιγμή, βλέποντας κάτι στο Facebook, θα πάρει τον καθηγητή, θα του κόψει το λαιμό και θα του κόψει και το κεφάλι. Μιλάμε για τρόμο. Του κόβει το κεφάλι εν μέσω ημέρας. Δεν το κάνει κρυφά, εν μέσω ημέρας. Και έρχονται οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που φτάνουν και βρίσκουν αλλού το σώμα και αλλού το κεφάλι. Και τον πιτσιρικά με το μαχαίρι έτοιμο να επιτεθεί στους αστυνόμους. Γι' αυτό και το σκοτώσανε, ενώ έπρεπε να συλληφθεί. Τα πράγματα είναι δηλαδή αγριεμένα. Το ακούω έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή και καταλαβαίνω τι λέτε. Προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις είναι, η ιστορία μας έχει δείξει ότι μπορεί να την πληρώσουν και αθώοι.
Και δεν μιλάω πλέον με βάση την ορολογία, την, πώς να το πω, την πολιτική ορολογία. Μιλάω με την κοινωνική και δικαιική ορολογία. Να την πληρώσουν αθώοι ένοχοι, να δημιουργηθούν καταστάσεις, δηλαδή αντίδρασης όχλου. Ναι. Και να βγει κάποιος Γάλλος, ας πούμε, και να χτυπήσει κάποιο παιδάκι που δεν φταίει σε τίποτα. Ή κάποιον, ξέρω εγώ, που περπατάει στον δρόμο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, γι' αυτό και υπάρχει, θα δείτε, γι' αυτό και τους έχει κλείσει όλους για τα καλά λόγω του κορονοϊού 9 η ώρα μέσα. Σε 9 η ώρα τώρα είναι οι Γάλλοι μέσα. Ναι. Όλη η Γαλλία ή μόνο το Παρίσι? Όλοι, το Παρίσι, εντάξει, τα μικρά χωριά ακόμη δεν είναι. Αλλά το Παρίσι και οι μεγάλες πόλεις είναι μέσα. Όλες. Μασαλία, Λιόν, όλα είναι μέσα. 9 η ώρα. 9 η ώρα στο σπίτι σου. Ναι. Πήγαινε για την πόρτα σου. Ζούμε δηλαδή καταστάσεις μιας συλλογικής φοβίας και μιας συλλογικής τρομοκρατίας. Το θέμα του κορονοϊού βοηθάει σε αυτό το θέμα, γιατί βοηθάει στο να μην βγεις έξω και να μην γίνεις εύκολο αντικείμενο χτυπήματος. Βέβαια, ένας που είναι μουρλός και φανατικός, και δεν μιλάω για το Ισλάμ, μιλάω για τους Ισλαμιστές. Κάνω διάκριση Ισλάμ και Ισλαμιστών. Εντάξει, για το φανατισμό μιλάμε τώρα, ναι. Για το φανατισμό. Δεν είναι ο κάθε μουσουλμάνος ή ο κάθε χριστιανός ή ο κάθε που ζει μια φυσιολογική ζωή και είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει όλα τα δικαιώματα και δεν του στερεί κανένας τίποτα. Αλλά το όριο τώρα που θα τεθεί, αυτό ψάχνω μέσα από τη συζήτηση μαζί σας. Γιατί η Γαλλία είναι η κορυφαία χώρα της Ευρώπης που πάντα έβαζε το όριο προς την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι το βαρόμετρο της δημοκρατίας. Ναι, ενώ άλλες χώρες ήταν πιο αυστηρές και τα λοιπά. Η Γαλλία πάντα το έβαζε το όριο προς την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά τώρα με τόσα χτυπήματα έχει αρχίσει αυτό το πράγμα και αλλάζει. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο και μόνο επειδή δίδαξε μέσα στην τάξη, δεν είναι ελεύθερος ο καθηγητής μέσα στην τάξη να διδάσκει. Και όχι μόνο αυτό, είπε και κάτι άλλο, το ήταν δηλαδή πολύ σωστός. Είπε, εγώ στα πλαίσια του μαθήματος και της ελευθερίας της έκφρασης θα σας δείξω αυτά τα σκίτσα για τα οποία συνέβησαν τόσα πράγματα, για να δείτε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με χιούμορ κάποιες καταστάσεις χωρίς να φτάνουμε σε τραγικό φανατισμό. Αυτό είπε στα παιδιά δηλαδή ο καθηγητής? Ναι, και αυτό ήταν το καταδικαστέο. Και όχι μόνο αυτό, προσοχή. Είπε και κάτι άλλο. Όσοι νομίζουν ότι αυτό το γεγονός, ότι θα δείξω αυτά τα σκίτσα που έγιναν τα γεγονότα, δηλαδή κάνω ενημέρωση, θα θυχτούν, τους παρακαλώ να βγουν έξω για να μην θυχτεί η ευαισθησία τους. Δηλαδή δεν τους επέβαλε να το δουν όλοι. Λέει, ορίστε, αυτό έγινε και εξαιτίας αυτού δημιουργήθηκε η φασαρία. Και βγήκε ένας πατέρας, του έκανε μήνυση, μάλλον τον πήγε στην αστυνομία, αποδείχθηκε ότι ο πατέρας αυτός ήταν ψεύτης, διότι η κοπέλα του, η κόρη του, δεν ήταν παρούσα στο μάθημα. Αποδείχθηκε αυτό. Ο καθηγητής κάνει μήνυση για δυσφήμιση σε αυτόν. Ξαναπείτε την τελευταία φράση. Έκανε μήνυση στον πατέρα, ναι, μέχρι εκεί ακούστηκε. Ναι, για δυσφήμιση. Ναι. Και την επόμενη μέρα, μετά από 2 μέρες, έχει ανέβει στο Facebook η φωτογραφία του καθηγητή, λέγοντας, αυτός είναι που έδειξε, που έκανε πορνογραφία το Μωάμεθ. Καμία σχέση. Με αποτέλεσμα να περάσει το μήνυμα όπως περνάει έμεσα. Το άκουσε, το είδε αυτό και ένας νεαρός τσετσένος, ο οποίος και λόγω ηλικίας αλλά και λόγω, αν θέλετε, κουλτούρας, υπάρχει μια... λόγω φανατισμού, επιμένω, λόγω φανατισμού, θολώνει το μυαλό ο φανατισμός. Ναι, αλλά βέβαια ξέρουμε ότι εδώ καταλαβαίνουμε λίγο και τους Ρώσους. Γιατί θυμάμαι κάποτε οι Γάλλοι διανοούμενοι, όταν οι Ρώσοι χτυπούσαν αλήπητα στην Τσετσενία και λέγανε ότι δεν καταλαβαίνετε εσείς τη λογική των Ισλαμιστών, φανατικών και δημοκρατών, οι διάφοροι διανοούμενοι στη Γαλλία βγαίνουν και έλεγαν, «Ω, μα τι μας λέτε τώρα ο δικτάτορας?» Κοιτάξτε, εγώ άκουσα και Έλληνες διανοούμενους, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τους Τσετσένους ως ένα απελευθερωτικό κίνημα.
Νομίζω ότι αυτό το πράγμα αποδεικνύεται στην πράξη όχι, διότι δεν ήταν απελευθερωτικό κίνημα, ήταν ισλαμιστικό κίνημα. Παρέσυραν και κάποιους άλλους που δεν ήταν ισλαμιστές. Ιστορία θα δείξει. Ναι. Ιστορία θα δείξει, προφανώς. Αλλά σκεφτείτε ότι ο Ζαλίκ Μελανσόν, προσέξτε, μιλάμε τώρα για τον πιο αριστερό από τους. Της Ευρώπης. Ναι, πιο αριστερό δεν υπάρχει. Βγήκε και είπε ανοιχτά, αυτό μπορεί να το βρείτε, να πάει στην δήλωση δύο φορές, ότι πρέπει να διώξουμε μαζικά όλη την τσετσένικη κοινότητα, να τους γυρίσουμε πίσω. Προσέξτε τι είπε. Το οποίο είναι και ρατσιστικό, ακούγεται. Μελανσόν, είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, κοιτάξτε αυτό να το βρείτε δύο φορές. Ανοιχτά στην τηλεόραση, γίνεται μεγάλη κριτική. Γιατί είπε για τους τσετσένους και δεν είπε για άλλους Ισλαμιστές. Είπε ότι. Γιατί ρωτά, έχει διαμορφωθεί μια κουλτούρα φανατισμού, δηλαδή, στην τσετσένικη κοινότητα. Αυτό ναι, λέτε. Και είναι και μια κουλτούρα η οποία βαστάει από πολύ παλιά, έχει μια αντίληψη αρχαϊκή του πολεμιστή. Α, σε συνδυασμό το ένα με το άλλο, δεν είναι το γλυκό. Ναι, έχει μια αντίληψη που είχαν οι Μογγόλοι στις τέπες και έτσι μεταξύ τους συμπεριφέρονται. Ναι. Αυτό το πράγμα, άμα το δέσετε με τον φανατικό Ισλαμισμό, δημιουργεί ένα πρόβλημα. Επομένως, παρακολουθώντας αυτή την υπόθεση στη Γαλλία, μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πανευρωπαϊκά. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει αμέσως όλη αυτή η αλλαγή στην Ελλάδα, γιατί πάντα έχουμε μια διαφορά φάση σε όλα τα θέματα. Εξού και η απορία που διατυπώσατε προηγουμένως, τι θέματα απασχολούν την Ελλάδα σήμερα και τι θέματα απασχολούν την Ευρώπη και τη Γαλλία ειδικότερα σήμερα. Σήμερα, γιατί εσείς χθες ήρθατε από το Παρίσι. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Πάντα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά φάσης, αλλά προς τα πού θα πάει όλο αυτό. Θα πάει προς το σφίξιμο. Πρέπει να γίνει μια κρυσάρα και να ανακτηθεί ο έλεγχος επί όλων αυτών που έχουν μπει στις δυτικές κοινωνίες και ένα μεγάλο μέρος αυτών είναι ανεξέλεγκτη. Λοιπόν, εδώ θα αρχίσει μια κρυσάρα, θα αρχίσει ένας φοβερός έλεγχος, ο οποίος θα περνάει από ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτό που γίνεται ήδη, ο έλεγχος που γίνεται και στον κορονοϊό μπορεί να βοηθήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης θα υπάρξει πιο κλειστά μέτρα στο μεταναστευτικό, θα υπάρξουν πιο μεγαλύτερη, αν θέλετε, αστυνόμευση σε επίπεδο ελέγχου. Ακούω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή, βέβαια, στα αυτιά μου, ότι κάποιοι οι οποίοι θα πούν «Ω, να το αστυνομικό κράτος» κτλ. Εάν ζούσαν στη Γαλλία. Εγώ δεν έχω αντίρρηση ότι όλα αυτά ακούγονται έτσι όπως τα λέω, σαν αστυνομικό κράτος, σαν μια μορφή, ας το πούμε, εξυγχρονισμένης χούντας. Και αστυνομικό κράτος. Εάν τώρα ζούσαν στη Γαλλία και έβλεπαν και βίωναν όλα αυτά τα πράγματα, θα καταλάβαιναν. Και δεν μπορούμε να μείνουμε στη λογική «κάποτε πήγαν οι σταυροφόροι εκεί πριν 1200 και κάποτε δημιουργήσαμε, πήγαμε απεικιοκρατικά οι Ευρωπαίοι στην Μέση Ανατολή». Βεβαίως έγινε αυτό το πράγμα, ανοίξαν τα σύνορα, ήρθαν κάποιοι εδώ πέρα, ας ενσωματωθούν στις κοινωνίες, ας προσφέρουν όπως, ας πούμε, γιατί δεν λέμε αυτό για την κοινότητα, την αφρικανική κοινότητα. Δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα στην αφρικανική κοινότητα. Γιατί δεν λέμε αυτά για την ασιατική κοινότητα. Δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα στην ασιατική κοινότητα. Ενσωματώνονται, γίνονται ανταγωνιστικοί στην οικονομία, γίνονται ανταγωνιστικοί σε θέματα πολιτισμού, μπαίνουν μέσα στην κοινωνία. Δεν σου προτάσουν το θρησκευτικό φανατισμό. Αλλάζουν τα πράγματα. Αρχίζουμε και βλέπουμε, δηλαδή, πολύ πιο συγκεκριμένα. Ναι, πολύ συγκεκριμένα και μάλιστα το στόχος τους είναι, γιατί άμα τους ακούσετε στα ιδεολογικά τους κείμενα, θέλουν να σπάσουν τη δημοκρατία. Θέλουν να σπάσουν το διαφωτισμό. Θέλουν να σπάσουν το δυτικό πρότυπο. Άρα, συγγνώμη. Ναι. Αυτά είναι τα κείμενα τα επίσημα που ανακοινώνουν ήδη, τα οποία υπάρχουν και σε διάφορα site τους. Δεν είναι δηλαδή εναντίον ενός ΑΒ προσώπου. Χτυπάνε τον πολιτισμό, χτυπώντας τον καθηγητή, χτυπούν την παιδεία. Διότι τη δολοφονία, σέξτε αυτή τη σημασία που θα σας πω, πριν αυτή το σφαγιασμό του καθηγητή, μια εβδομάδα ή 10 μέρες πριν, ο Μακρόν είχε ανακοινώσει το φοβερό αυτό νομοσχέδιο που πέρασε, το οποίο είναι νομοσχέδιο για το λεγόμενο σεπαρατίσμ. Δηλαδή, σεπαρατίσμ σημαίνει για το διχασμό, το διαχωρισμό. Ένα φοβερό νομοσχέδιο στο οποίο λέει τέρμα πια. Οι μάμιδες θα τους βγαίνουν από το γαλλικό κράτος,
δεν θα δεχόμαστε χρήματα από αυτά τα άλλα κράτη για ενίσχυση Ισλαμικών οργανώσεων. Όποιες οργανώσεις ή όποια τεμένη δεν ακολουθήσουν αυτό που λέει η παιδεία, η δημοκρατική και η γαλλική παιδεία, θα κλείνουν. Δηλαδή είχε ήδη περάσει τα μέτρα αυτά. Άρα αυτό που συμβαίνει είναι και σαν συνέπεια των μέτρων του Μακρόν. Και δεν είναι τυχαίο, να το γυρίζω και στο δικό μας, ότι βγαίνει ο Ερντογκάν, αυτός ο απαράδεκτος πολιτικός, και λέει χτες, πότε προχθές, και λέει ότι ο Μακρόν και οι Γάλλοι είναι εναντίον του Ισλάμ. Είναι ψέματα. Ναι, είναι ο υπερασπιστής, θέλει να εμφανίζεται ως ο υπερασπιστής των Ισλαμιστών όλης της γης. Έτσι ακριβώς. Αλλά ο Μακρόν δεν είναι εναντίον του Ισλάμ. Το αντίθετο, κάνει διάκριση ανάμεσα στο Ισλάμ και καλεί, μάλιστα, προσοχή, κάλεσε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν οι ακροατές μας, κάλεσε όλους τους ηγέτες των αναγνωρισμένων Ισλαμικών οργανώσεων να πάνε στην κηδεία του καθηγητή Σαμουέλ Πατή και ταυτόχρονα να κάνουν όλοι δηλώσεις, και τις κάνανε, το οποίο ήταν εντυπωσιακό. Ναι. Ο δε μεγάλος ημάμης του Μπορντό είχε απειληθεί 2 φορές και απειλήθηκε πάλι για τις δηλώσεις του εναντίον του Ισλαμισμού και την ανάγκη εξυγχρονισμού του Ισλάμ με βάση τα σύγχρονα δεδομένα. Άρα δεν βλέπουμε ότι και μέσα στο Ισλάμ υπάρχει διαμάχη. Υπάρχουν, γι' αυτό μιλάω για φανατισμό. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα οφείλουμε να... Δεν είναι ρατσισμός να ξεχωρίζει κανείς καταστάσεις. Δεν είναι υπεράσπιση του Ισλάμ το να θέλει να σκοτώνει όποιον βρίσκει μπροστά του που δεν υιοθετεί το Ισλάμ. Συμφωνούμε, εμείς στηρίζουμε το δημοκρατικό Ισλάμ, στηρίζουμε το Ισλάμ το οποίο διεκδικεί το δικαίωμα. Αυτή η διαφοροποίηση και το όριο πρέπει να μπει, αυτό λέτε εσείς. Ναι, αυτό ακριβώς το όριο, ανάμεσα στο δικαίωμα της πίστης και στο αναφέρετο δικαίωμα του να χτυπήσεις κάποιον, ναι, ο οποίος, ναι, είναι θα κλείσω, διαφορετικός, Παναγιώτη, από σένα. Κύριε Δαβέτα, ο τεχνικός με ειδοποιεί ότι πρέπει να ολοκληρώσω την κουβέντα αυτή, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ότι τα είπαμε όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρατε, γιατί είναι μια εικόνα που δεν την έχουμε στην Ελλάδα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Πολύ γρήγορα, θα ήθελα κάποια στιγμή να ξαναμιλήσω. Βγήκε πριν μερικές μέρες στη Γαλλία το βιβλίο μου για τον Μέγα Αλέξανδρο σαν τον εμπνευστή της νεωτερικότητας. Και πάει καταπληκτικά. Ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Γιατί παίρνω τον Μέγα Αλέξανδρο σαν νεωτερικό αρχηγό. Καλή σας μέρα, κύριε Δαβέτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνόμορφη Κέρκυρα. Γεια σας. Γεια σας. Μικρή διακοπή για το δελτίο ειδήσεων, το τοπικό, στις 11 ακριβώς, και αμέσως μετά συνεχίζουμε την εκπομπή μας.